Κωνσταντινούπολη. Όποιος κι αν θα πάει, όσα δουν τα μάτια του δεν τα λησμονά. Πέραν πριγκιπόνισο γάλατα σε ράει, αναμίσεις όμορφες με ρημαγικά. Γιατί κλαις? Γιατί κλαίω? Γιατί εδώ ήταν το σπίτι μας. Ραγίζει η καρδιά μου. Και ήταν ωραίο. Είναι το κομμάτι του εαυτού μας. Εδώ ήρθαμε όταν μας έδιωξαν από τα σπίτια μας. Αυτό έγινε η πατρίδα μας αυτό εδώ. Τα στενά αυτά αποτελούν το σημείο αναφοράς για όλες τις γενιές των Αεξίδων. Εδώ μεγαλώσαμε. Εδώ ακούσαμε ιστορίες. Εδώ βιώσαμε μαγικές στιγμές, μα πάνω απ' όλα, εδώ νιώσαμε έντονα συναισθήματα. Εδώ μείναμε όρθιοι, όταν στα όρια της εξαθλίωσης προσπαθούσαμε να κάνουμε μια νέα αρχή με τις αξίες μας και το ήθος των προσφύγων. Εδώ ενώσαμε για πάντα τις ζωές μας. Εδώ κρατήσαμε ζωντανή τη φλόγα της πόλης. Το δικό μας σπίτι εδώ δεν ήταν το ομορφότερο στον κόσμο. Δεν ήταν παλάτι, ήταν όμως ναός. Ο δικός μας ναός που δημιουργήθηκε με θυσίες και κόπο. Με τον ιδρώτα, το αίμα, αλλά και τα δάκρυα ανθρώπων που θέλησαν να στεγάσουν σε αυτό εδώ το χώρο τα όνειρά τους. Βλέπεις? Οι πρόσφυγες θα είναι για πάντα υπερήφανοι, γιατί με τη δική τους θέληση, το πάθος, την προσφορά, αλλά και τη βοήθεια ανθρώπων όπως ο Νίκος Γκούμας, ο Λουκάς Μπάρλος. Χρόνια αργότερα είδαν τη Νέα Φιλαδέλφεια να μετατρέπεται στο καλύτερο γήπεδο της Ελλάδος και να ανοίγει διάπλατα τις πύλες της για τα εγγένειά της τη δεκαετία του 1960. Σε αυτό το γήπεδο η ΑΕΚ έκαμψε ομάδες που έχουν κατακτήσει κύπελλα πρωταθλητριών. Σε αυτό το γήπεδο έκανε περήφανους όλους τους Έλληνες, φτάνοντας μέχρι τους 4 της Ευρώπης. Σε αυτό το γήπεδο η ελληνική βασίλισσα αντίκρισε στα μάτια τη βασίλισσα της Ευρώπης. Σε αυτό το γήπεδο έγραψε πολλές από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας της. Thank you.
Σε αυτό το γήπεδο πανηγύρισε όλα της τα πρωταθλήματα. Αυτό το γήπεδο ο ναός μας θα είναι πάντα στην καρδιά μας. Να μας ακολουθεί και θα το ακολουθούμε. Επιστρέφουμε, αγόρι μου, με οδηγό το παρελθόν για ένα λαμπρό μέλλον. Και το σπίτι μας αυτό, τα δικά μας στίχη, θα είναι κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού. Η ΑΕΚ ακουμπά στην ιστορία και αυτό αποτελεί το φάρο μας. Δεν θα είναι ένα γήπεδο σαν όλα τα άλλα. Η ΑΕΚ δεν θα φτιάξει ένα ακόμη γήπεδο. Θα δημιουργήσει ένα αθλητικό κέντρο μνήμης και πολιτισμού. Βασισμένο στις καταβολές της ομάδας, στις θύμισες του παρελθόντος, στις εικόνες της δικής μας πόλης. Τα δικά μας στίχη δεν θα ξαναπέσουν ποτέ.
Από τη μια θα έχει το Μουσείο για την Προσφυγιά και την ΑΕΚ. Το εκκλησάκι του Οσίου Λουκά, που εκτός των άλλων θα αποτελεί μια ακόμα ένδειξη σεβασμού στο Λουκά Μπάρλο. Και από την άλλη, η ανέστηση ενός υπερσύγχρονου γηπέδου, από την πρόσβαση ως τις τέλειες συνθήκες για ποδοσφαιριστές και θεατές. Όχι βέβαια, θα ερχόμαστε κάθε μέρα μαζί με τους ανθρώπους που θα επισκέπτονται το κτίριο ΑΕΚ και θα θυμούνται κάθε μέρα, κάθε στιγμή τι σημαίνει Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Όλη η περιοχή θα αναβαθμιστεί. Η Φιλαδέλφεια άλλωστε βρισκόταν στο επίκεντρο λόγω της ΑΕΚ και η ομάδα μας είναι αυτή που πάλι θα δώσει ζωντάνια στην πόλη. Ο κόσμος θα έρχεται εδώ για να περάσει όμορφα. Thank you.
μαζί με χιλιάδες παιδάκια από όλα τα σχολεία που θα θέλουν να μάθουν το παρελθόν των προσφύγων και της ομάδας μας. Γιατί η ΑΕΚ είναι τρόπος ζωής. Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν. Της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Κεντρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, νικήστε.